Είναι πάρα πολύ μαγκάκι ο Δημήτρης και πάρα πολύ ευθύς τύπος και δεν, ξέρεις τι, δεν είναι δημοσιοσχετίστας. Δηλαδή τον παραδέχομαι γιατί εγώ πολλές φορές και, το ομολογώ δημοσίως, κολώνω να είμαι τόσο ευθύς όσο εκείνος. Διπλωματία, τέλος πάντων. Χρησιμοποιείς ίσως και τη διπλωματία. Ναι, θα σου πω κάτι. Παλιότερα ήμουν πολύ πιο δημοσιοσχετίστρια και πολύ πιο διπλωμάτισα και ήθελα να τα έχω καλά με το σύμπαν όλο, ακόμα και με τα μυρμήγκια τα οποία περπατάνε στα πλατό ενός στούντιο μιας εκπομπής. Όσο μεγαλώνω, το αποβάλλω αυτό το άτομα και φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, πάλι προσπαθώ να. Όχι να μην στεναχωρώ ανθρώπους, να μην είμαι, ξέρεις, πάλι κρατιέμαι λίγο. Αυτός δεν κρατιέται καθόλου. Καθόλου. Το αυτονόητο λέει όμως. Το να μην θες να βλέπεις αυτά που ανεβάζει ο άλλος στο Instagram, για παράδειγμα, σε ένα social media, να μην θες να τον ακολουθείς γιατί δεν σε ενδιαφέρει το περιεχόμενό του, δεν σημαίνει ότι τον ακυρώνεις σαν άνθρωπο. Όχι. Ή ξέρεις, τον εξαφανίζεις από το. Έχει δίκιο. Από μα τα δικά σου social τον μπλοκάρει. Απλώς πόσοι από εμάς δεν θέλουμε να βλέπουμε κάποιον και θα τον κάνουμε mute γιατί δεν θέλουμε να νιώσει ότι τον ξακολουθήσαμε για να μην χαλάσουμε τη σχέση. Αυτό είναι πολύ πιο σωστό που κάνει ο Δημήτρης. Αυτό. Δημήτρης, δηλαδή δεν τον παραμερίζει, τον κάνει τακ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά.